Το κοινωνικό πρωτοπωλείο σε πρώτη φάση θα εξυπηρετεί 80 οικογένειες που έχουν επιλεγεί με βάση κοινωνικά κριτήρια. Ενώ στις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής είναι αφενός να αυξηθεί αυτός ο αριθμός, αφετέρου να δίνει τη δυνατότητα ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και σε νέες οικογένειες να προμηθεύονται τρόφιμα, ρούχα και απαραίτητα για το σπίτι. Το παντοπολείο θα ανοίγει 2 φορές την εβδομάδα προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των δικαιούχων. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα προϊόντα που διαθέτει είναι προσφορά τοπικών επιχειρήσεων αλλά και μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Ναι, έτσι είναι πράγματι. Σήμερα έχουμε την έναρξη λειτουργίας του κοινωνικού παντοπολείου του Δήμου Τρικαίων. Θα πρέπει να πούμε πραγματικά ότι καθυστερήσαμε λίγο. Ωστόσο όμως, καθυστερήσαμε για το λόγο ότι δημιουργώντας μια νέα δομή ο Δήμος, θεωρώ εγώ ότι θα πρέπει η δομή πραγματικά να έχει μέλλον, να στηρίζεται πραγματικά στις δυνάμεις τους και να μπορούμε να λέμε ότι έχει και μέλλον. Θα μπορεί δηλαδή οι οφειλόμενοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο κοινωνικό παντοπολείο σε όλο το χρονικό διάστημα που είναι ανοιχτό. Επομένως, αυτή η δομή χρειάζεται και χρόνο, χρειάζεται και να απευθυνθούμε πραγματικά στους επιχειρηματίες της πόλης μας, στους βιοτέχνες, γενικότερα στους συνδεμότες μας, στους συμπολίτες μας, να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Προφανώς, για τους ωφελούμενους θα πούμε 2 πράγματα. Είναι 80 οι ωφελούμενοι στο κοινωνικό παντοπολείο, το πρώτο τετράμινο. Αλλά για να τους επιλέξουμε, είχαμε πραγματικά πάρα πολλές αιτήσεις. Φαίνεται ότι η κοινωνία μας πραγματικά έχει μεγάλες ανάγκες. Επιλέξαμε τους 80 με κριτήρια τα οποία έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε επισκεφτεί, έχουμε κάνει κοινωνική έρευνα σε κάθε οικογένεια στο σπίτι με τους κοινωνικούς λειτουργούς. Είδαμε την κατάσταση των ανθρώπων, περιγράψαμε και από αυτές τις αιτήσεις επιλέξαμε τους 80. Και οι υπόλοιποι στη συνέχεια θα έχουν το επόμενο τετράμινο, αξιολογώντας την κάθε αίτηση, θα έχουν πρόσβαση και αυτοί. Επομένως, θεωρώ ότι κάναμε μια πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής. Το κοινωνικό παντοπολείο έχουμε πράγματα, έχουμε εμπορεύματα, θα μας βοηθήσει, φαντάζομαι, η τρικαλινή κοινωνία για να έχουμε και μέλλον. Έτσι είναι η δομή, έτσι ακριβώς τη στήσαμε για να έχει προοπτική.